Συναγερμό στις λιμενικές αρχές προκαλούν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ενώ την ίδια ώρα λαμβάνονται μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση των θαλασσιών συνόρων. Προς την κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται διαδικασίες και την πρόσληψη συνοριακών ακτοφυλάκων για 2 χρόνια, όπως επιβεβαιώνει ο Γιώργος Φακιανάκης μετά από συνάντησή του με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος. Μας επιβεβαίωσε το γεγονός το ότι θα έχουμε προσλήψεις ακτοφυλάκων στα πρότυπα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο των σειροφυλάκων. Η διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη για να βρούνε τον τρόπο, το πώς θα γίνει η εκπαίδευση, με το γεγονός το ότι το λιμενικό σώμα έχει μεγαλύτερη έμφαση στο υγρό στοιχείο. Και εν ώψη επικείμενου κύματος από το Αφγανιστάν, κοιτάζουμε και εμείς να θωρακίσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Όπως λοιπόν η κυβέρνηση έχει πει ότι θωρακίζεται και ο Εύρος, ότι είναι απόρριτος, το ίδιο πράγμα λοιπόν κάνουμε τώρα και εμείς. Κάνουμε στοχευμένες προσλήψεις. Αυτό είπε ο κ. Αρχηγός, τον πρόεδρο, τον κ. Φακιανάκη, που ανέβει προχθές πάνω, που είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι προσλήψεις ακτοφυλάκων είναι στα πρότυπα της Ελλάς και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Μας ενημέρωσε ο αρχηγός ότι θα είναι 300 οι προσλήψεις, 300 ακτοφύλακες με διετής υποχρέωσης, το οποίο ίσως να επεκταθεί στο αντίστοιχο, λέμε πάλι, μοντέλο της ελληνικής αστυνομίας, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ευρωπαϊκών Συνόρων. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές το ότι η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθούμε σήμερα να προλάβουμε πριν φτάσουμε στο σημείο και να μην καταφέρουμε να βρεθούμε προετοιμασμένοι για τα γεγονότα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Αφγανιστάν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν αποσπάσεις των συναδέλφων από τις σχετικές υπηρεσίες της υπηρετικής χώρας αλλά και της νησιωτικής. Ελπίζουμε αυτό το κομμάτι τώρα να σταθεροποιηθεί και να μην αυξηθεί. Το ζητούμενο τώρα είναι να βγει η προκήρυξη ώστε να καθορίζει τα κριτήρια εισαγωγής των συναδέλφων, οι οποίοι θα στελεχώσουν και θα επανδρώσουν τα πλωτά του λιμενικού σώματος στο Ανατολικό Αιγαίο, προκειμένου να ενισχυθεί και να θωρακιστεί παραπάνω ακόμα η χώρα.